κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek. Η παρατεταμένη ψυχρή περίοδος που επικρατεί στις νοτιοανατολικές πολιτείες της Αυστραλίας οδήγησε σε ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι τα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού μπορεί να αυξηθούν σημαντικά τους επόμενους μήνες. Περισσότερα ακούστε στο θέμα τον Τις Ογκιούζη και Γκαμπριέλ Κατανάσο από την SPS, το οποίο επιμελήθηκε ο Αλεξάνδρος Λογοθέτης. Ο τελευταίος δείκτης του ποσοστού πληθωρισμού δείχνει αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους 12 μήνες έως τον Μάιο κατά περίπου 6,5%. Μία αύξηση η οποία μετριάζεται από τις σχετικές κυβερνητικές επιδοτήσεις. Ωστόσο, νέα ενημερωτική έκθεση της Αυστραλιανής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καταδεικνύει αύξηση κατά 23% του κόστους παραγωγής ενέργειας, προκαλώντας έντονες ανησυχίες σχετικά με το κόστος που τελικά θα επιβαρύνει τους καταναλωτές. Για τις οικογένειες σε μεγάλο μέρος της χώρας, τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν μία ζωφερή πραγματικότητα. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν σχεδόν σε κάθε τμήμα της εθνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Νότια Αυστραλία αυξήθηκε κατά 78%, η Νέα Νότια Αυστραλία κατά 86%, ενώ η Τασμανία και η Βικτόρια αυξήθηκαν κατά 97% και 99% αντίστοιχα. Μόνο στο Queensland η τιμή μειώθηκε κατά 21%, μια διαφοροποίηση η οποία αποδίδεται στο ηπιότερο κλίμα της πολιτείας και στις λιγότερες διακοπές παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως επισημαίνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αυστραλιανής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Jarrod Ball, το πρόβλημα το οποίο παρατηρείται εσχάτως σχετίζεται με την διαθεσιμότητα του παραγόμενου προϊόντος. Πρόκειται πραγματικά για το τι συμβαίνει στην αγορά και τις σφιχτές συνθήκες που παρατηρούμε, ιδίως από την πλευρά της προσφοράς. Είδαμε διακοπές στα δίκτυα, καθώς και παλαιά εργοστάσια άνθρακα που είχαν απροσδόκητες διακοπές. Είδαμε επίσης αυτή την εποχή του έτους, όπως θα περίμενε κανείς, χαμηλότερη ηλιακή και αιωλική παραγωγή. Και τότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι πρέπει να έχουμε παραγωγή με υψηλότερες τιμές που έρχεται να καλύψει αυτό το κενό από άνθρακα, παραγωγή με φυσικό αέριο και επίσης από υδροηλεκτρική ενέργεια. Τόνισε χαρακτηριστικά. It's really about what's happening in the market and the tight conditions that we are seeing, particularly on the supply side. So we've seen outages in networks, also aging coal plant, that has had unexpected outages. We've also seen at this time of year, as we would expect, lower kind of solar and wind generation. And then what happens is that you've got to have higher priced generation that comes in to fill that gap from coal, gas powered generation and also hydro as well. Η ρυθμιστική αρχή δημοσίευσε επίσης μια έκθεση που καταδεικνύει ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για το τρίμηνο του Ιουνίου. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι τιμές εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από την περίοδο όταν ο συνασπισμός εγκατέλειψε την εξουσία. Παράλληλα, διατείνεται ότι όσο πιο γρήγορα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισέλθουν στο παραγωγικό σύστημα, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα για τους λογαριασμούς ενέργειας και για την ενεργειακή αξιοπιστία. Ωστόσο, η αντιπολίτευση έχει επικρίνει την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης με τον ηγέτη των φιλελευθέρων, Πίτερ Ντάτον, να προωθεί ανταυτού το πυρηνικό του όραμα. Η ανάλυση μας είναι ότι μπορούμε να έχουμε πυρηνική ενέργεια στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής από το 2035 έως το 2037 στις δύο πρώτες τοποθεσίες και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να την αναπτύσσουμε. Έτσι, για να είμαστε σαφείς, όταν οι άνθρωποι μιλούν για την περίοδο σταδιακής εισαγωγής της πυρηνικής ενέργειας, πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση ποια είναι η περίοδος σταδιακής εισαγωγής εναλλακτικής ενέργειας για το βασικό φορτίο ηλεκτροδότησης. Το επιχείρημά μας είναι ότι αν το 90% της ενέργειας βασικού φορτίου, κυρίως άνθρακα, βγει από το σύστημα κατά την επόμενη δεκαετία, τότε τι θα το αντικαταστήσει, ρώτησε ρητορικά ο κύριος Ντάτον. Our analysis is that we can have
Nuclear into the system 2035 to 2037 in the first two sites, and then we continue to roll it out from there. So just to be clear, when people talk about the phase-in period for nuclear power, you've then got to ask the government, well, what's the phase-in period for your baseload power? So our argument is that if you've got 90% of baseload power, predominantly coal, going out of the system over the next decade, what replaces it? Πάντως, αρκετοί επιστήμονες έχουν αμφισβητήσει τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει ανακοινώσει η αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με τις προτάσεις της για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Η Kylie Walker από τη λεγόμενη Ακαδημία Τεχνολογικών Επιστημών και Μηχανικής υποστήριξε ότι οι προτινόμενοι από τον συνασπισμό πυρηνικοί αντιδραστήρες μικρής κλίμακας είναι απίθανο να κατασκευαστούν εντός 20 ετών. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο μόνος τρόπος προκειμένου η Αυστραλία να μπορέσει να τηρήσει το στόχο μηδενικών ρήπων μέχρι το 2050 είναι να επιταχύνει τους ρυθμούς ενσωμάτωσης στην αγορά των δοκιμασμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. If Australia is to meet its 2050 targets of zero emissions, the only way to do that is to roll out existing mature renewable technologies and to do that as fast as possible. Επισημαίνεται ότι το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων δεν έχει κοστολογηθεί επακριβώς. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.